Κύριε Πρόεδρε, το φετινό καλοκαίρι μας θύμισε λίγο τις δύο όψεις του Ιαννού, από τη μία μια πολύ καλή τουριστική περίοδος, καθώς φαίνεται μέσω ρεκόρ για την ελληνική οικονομία, από την άλλη όμως ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κρίσεων που αφορούν την πολιτική προστασία, με πολύ δύσκολες πυρκαγιές, κυρίως η πυρκαγιά στον Εύρο ήταν η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά που είχαμε στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Και βέβαια σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα τελείως ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο εστιάζεται αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία και στο Βόλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και κάνω και πάλι και από εδώ μια έκκληση σε όλους τους πολίτες να υπακούν στις εντολές της πολιτικής προστασίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ξέρετε, να πώς να διαχειριζόμαστε τέτοια ακραία φαινόμενα χωρίς την συνεργασία των πολιτών. Δεν η πολιτική προστασία ενθαρρύνει τους πολίτες να καθίσουν στο σπίτι τους. Αυτό θα πρέπει να κάνουν όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Βέβαια, ακραία φαινόμενα δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν σχεδόν ολόκληρη την Ισπανία πριν από λίγες μέρες. Και το λέω αυτό, κυρία Πρόεδρε, διότι δεν έχουμε πια καμία αμφιβολία ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που αφορά το μέλλον, αφορά το παρόν. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη να μας το βεβαιώσει. Το βεβαιώνει δυστυχώς η ίδια η ζωή και αυτό υποχρεώνει το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις, με τη συνεργασία βέβαια των παιχτών, να γίνεται όλο ένα και πιο ανθεκτικό. Πραγματικότητα είναι ότι φέτος το καλοκαίρι δοκιμαστήκαμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι δεν τα καταφέραμε όσο καλά θα θέλαμε. Και αυτό μας υποχρεώνει να στρέψουμε άμεσα το βλέμμα μας σε πρώτη φάση στην αποκατάσταση των πληγέντων επιδοχών. Έχω ήδη επισκεφθεί την Ρόδο και τις περιοχές της Αττικής. Την Παρασκευή θα βρεθώ και στον Εύρο, ώστε να εξαγγείλω άμεσα μέτρα στήριξης που αφορούν πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα, αλλά και άμεσα μέτρα αποκατάστασης για την περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ξαναδώσουμε στην φύση τη δυνατότητα να αναγεννηθεί με τους δικούς της ρυθμούς. Και ταυτόχρονα βέβαια να ξεκινήσουμε και πάλι τον σχεδιασμό για ένα κράτος το οποίο θα είναι όλο ένα και πιο ανθεκτικό. Ο πύχης των απαιτήσεων των πολιτών μπαίνει όλο ένα και πιο ψηλά, διότι τα ίδια τα φαινόμενα μας υποχρεώνουν να προσαρμοστούμε σε όλο ένα και πιο ακραίες, είτε μιλάμε για φωτιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες, εκφάνσεις όμως της κλιματικής κρίσης. Αυτό θα κάνουμε και αυτό απαιτεί, θα το ξαναπώ, μια συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρη του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία προφανώς δίνει την βασική κατεύθυνση, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και με μια μεγάλη συνεργασία και των ιδίων των πολιτών, διότι πια φοβάμαι ότι τα ανέμελα καλοκαίρια έτσι όπως τα ξέραμε ή όπως υπήρχαν ενδεχομένως το φαντασιακό μας υποσυνείδητο, θα πάψουν να υπάρχουν και τα καλοκαίρια που θα έρχονται από εδώ και στο εξής. Η πιθανότητα είναι ότι θα είναι όλο ένα και πιο δύσκολο. Κύριε Πρόεδρε, ίσως έχουμε τόσο σημαντική μεταβολή λόγω της κλιματικής κρίσης που δεν ξέρω ποιαν θα έχουμε εποχές να διακρίνουμε. Όλα όσα ξέρουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και τρόπο ζωής. Αλλά αυτό που προηγείται βέβαια είναι η οργάνωση του κρατικού μηχανισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στρατηγικός σχεδιασμός και για την αποκατάσταση των περιοχών, σχεδιασμός για το μέλλον. Είναι πολύ βαρύ το έργο, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και από αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι σημαντικό, επειδή αναφερθήκατε και στον Εύρο και στα μέτρα που θα εξαγγείλετε, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση και των ζημιών, που φυσικά είναι το πρώτο, αλλά είναι και η παροχή κινήτρων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να είναι εκεί. Ήμουν προχθές στην Ηλία και καταλαβαίνω ότι έχει μια σημαντική μείωση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια μετά από την δραματική κατάσταση πριν από πόσα χρόνια, το 2007. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση η στήριξη των πιο ευάλωτων προηγείται, αλλά και το οικοσύστημα είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Δεν είναι αυταξία το οικοσύστημα της Δαδιάς. Είναι σημαντικό για όλους μας, για αυτό, για όσα αναπνέουμε. Ας ευχηθούμε λοιπόν το καλύτερο. Ναι, το πρώτο το οποίο προέρχεται αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε ακόμα 24 δύσκολες ώρες μπροστά μας,
είναι, να τονίσω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό περνάει μέσα από τη συμμόρφωση με τις εντολές της πολιτικής προστασίας. Και βέβαια νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ορισμένα καιρικά φαινόμενα, τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπου να τα αντιμετωπίσει ως αντικλιμμυρικά έργα και αν κάνει κανείς, όταν πέφτει ένας όπλος νερού ο οποίος είναι πρωτοφανής. Παντού στον κόσμο συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε δυστυχώς πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ πραγματικά εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν οι μετεωρολόγοι, αλλά ξέρουμε ότι καθώς φαίνεται θα έχουμε ακόμα κάποιες δύσκολες ώρες μπροστά μας. Βρέθηκα στη Σλοβενία αμέσως μετά τις πλημμύρες που την έπληξαν και η πρόεδρος μου είπε ότι επλήγησαν τα 2/3 των υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει μια τεράστια καταστροφή. Ναι. Είναι, και πώς το λέτε, δεν μπορεί κανείς να οργανωθεί αρκετά. Και να πω και κάτι ακόμα, είναι μια υποχρέωση πια της Ευρώπης, στα πλαίσια και της αναθεώρησης των προϋπολογισμών, να διαθέτει περισσότερους πόρους και για την πολιτική προστασία και για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Η Σλοβενία έλαβε μια όχι ευκαταφρόνητη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όμως οι καταστροφές στις υποδομές ήταν πραγματικά πρωτοφανείς. Αντίστοιχη στήριξη θα διεκδικήσουμε και εμείς σε πρώτη φάση για την περιοχή του Εύρου, κυρίως για να το τονίσω αυτό, να στηρίξουμε τους παραγωγούς, τους εργάτες της γης, τους μελισσοκόμους μας, τους κτηνοτρόφους μας, θέλω να γνωρίζουν. Οι πολίτες αυτοί, θα τα πω και στον Εύρο, θα πάω, ότι θα είμαστε κοντά τους. Θα είμαι προσωπικά κοντά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στη γη τους και να ξεπεράσουν αυτή την πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή την οποία επέστησαν. Αν υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας, είναι αυτό το οποίο σε ένα βαθμό συνέβη στη Βόρεια Εύβοια, όπου η οικονομική ζωή επανέρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε και για την περιοχή του Εύρου.